34 από το βρες μου καλύτερο σουβλάκι από το ελληνικό και έχω πάρει σήμερα από το λιμάνι στην Ηλιούπολη. Αυτό το βίντεο είναι αφιερωμένο και σε εκείνον το βλακόβλακα στο YouTube που μου σπάσε τα νεύρα. Ποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Το λιμάνι είναι ένα σουβλατζίδικο το οποίο ήταν 30 χρόνια στη Λίμνο, μια οικογένεια. Και σηκώθηκαν από τη Λίμνο και έφυγαν και ήρθαν στην Ηλιούπολη να ανοίξουν εδώ πέρα το σουβλατζίδικο. Ενημερωτικά να πω ότι στο σουβλάκι τους βάζουν και τζατζίκι και μουστάρδα. Η μουστάρδα με τζατζίκι δεν με πειράζει, μην αρχίσει το όλη τη Θεσσαλονίκη τώρα. Με πειράζει το κέτσα με τη μουστάρδα. Δεν κολλάει. Το τζατζίκι με τη μουστάρδα πηγαίνει. Έχω πάρει 3 και αυτό εδώ πέρα είναι με καλαμάκι χοιρινό. Και τα πάντα τα φτιάχνουν μόνοι τους. Γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, καλαμάκια, τα πάντα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι η πίτα δεν είναι η καλύτερη πίτα της αγοράς, ρε παιδί μου. Δεν είναι η χειρότερη. Είναι μια καλή πίτα όμως. Καλή. Και πάνε οι τζουτζούκοι εκεί πέρα και τη λαδώνουν. Οπότε έχουμε νόστιμη πίτα. Δεν τη λαδώνει πολύ. Λίγο. Ένα τσάκ της κάνει με ένα πινελάκι. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Τόσο θέλει. Πάμε να δοκιμάσουμε το καλαμάκι. Θα το φάω σκέτο πρώτα. Τρως το καλαμάκι χοιρινό και καταλαβαίνεις ότι τρως κρέας. Είναι αλλού. Πάρα πολύ ωραίο. Και κοίτα να δεις το πίσω. Πέρα ότι το χαρτί στάζει ήδη ζουμάκι, οπότε το πίσω έχει θέμα. Κοίτα εδώ. Κοίτα. Δεν θες να το βάλεις μέσα σου τώρα αυτό, πες. Το πίσω δεν είναι φοβερό το πίσω. Πέρα ότι τους αγάπησα, αυτός που μου το σουβλατσίδικο είναι φοβερή. Και σας το έχω ξαναπεί, αλλά δεν με πιστεύετε κάποιοι. Το φαγητό για μένα είναι συνέστημα. Είναι όλες οι αισθήσεις συγχρόνως στην άλλη μία. Εδώ. Και θα τολμήσω να πω ότι το σουβλάκι με καλαμάκι από αυτό το μαγαζί μου αρέσει πιο πολύ από το ελληνικό. Εμένα, έτσι. Μου γράφετε πάλι δεξιναντρός. Εμένα τι μου αρέσει. Νομίζω παίρνει εύκολα ένα 9,8. Δεν έχω λόγια. 3,5 ευρώ έκανε. Πάμε γύρω κοτόπουλο. Και κοίτα ο γύρος κοτόπουλο εδώ. Χειροποίητος, ρε παιδί μου, το βλέπεις. Κοίτα και το γύρο χοιρινό εδώ. Το βλέπεις ότι έχει κρέας πάνω. Κρέας. Δεν είναι αυτά τα παστομένα τα έτοιμα που τρώτε μερικοί και μου λέτε. Θέλετε να το ζυγίσουμε κιόλας. Γιατί έκανα και αυτό το βίντεο Αθήνα Θεσσαλονίκη που ζυγίζαμε και μου λέγατε μαλακίες. Για περίμενα. Είναι 384 γραμμάρια. Για να μην λέτε ότι τις έχουμε μικρές εδώ στην Αθήνα. Η σόση που έχει μέσα είναι μια κοκτέιλ. Η κλασική κοκτέιλ. Όσοι έχετε φάει κοκτέιλ σάλτσα είναι αυτή. Δεν είναι αγαπημένη μου εμένα. Ο γύρος είναι πάρα πολύ ωραίος. Δεν είναι ο πιο ζουμερός γύρος του κόσμου. Είναι λίγο προς το στεγνούλης. Αλλά είναι πολύ νόστιμος, ρε παιδί μου. Πολύ. Ο γύρος είναι πάρα πολύ ωραίος. Η σόση δεν με τρελαίνει. Αλλά σαν σύνολο με την ωραία τη τόσο όσο λαδωμένη πιτούλα. Το ωραίο το κοτόπουλο, ότι είναι μεγάλο, ότι είναι 1000 πράγματα σωστά, είναι πολλανιάρι. Και επειδή πάλι κάποιος μου σπάσε τα νεύρα, μου στέλνε μηνύματα παντού ότι πληρώνουμε. Σ' όσα πάρτε έχω κάνει με τα ζουβλατζίδικα, δεν έχω πληρωθεί ούτε από ένα. Όποιος θέλει να με πιστέψει, ας με πιστέψει. Και ζουβλατζίδικο μου έχει στείλει μήνυμα και μου έχει πει πόσα θες για να πεις ότι είμαι το καλύτερο. Του λέω αφού είσαι για τον Μπούτσο. Συγγνώμη. Ήξερα ποιο ήταν. Ήταν χάλια. Δεν θα το πω. Αυτό σου λέω. Όποιος θέλει να με πιστεύει, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν μπορώ να σας το αποδείξω. Δεν σας τη τσέπη μου να σας δείξω. Για άλλα έχω πληρωθεί για βίντεο κανονικά. Αλλά για σουβλάκι, κανένα. Για κάποιο λόγο άργησε και φουσκώνω. Τι είπα, θα χάλασα. Πάμε το γύρο χοιρινό. Και εδώ έχει το συνδυασμό μουστάρδα τζατζίκι. Και να ρε παιδί μου, αυτό που σας λέω για το κρέας. Δηλαδή, είναι κρέας. Καταλαβαίνεις ότι τρως κρέας. Για μένα μόνο από αυτό που ανεβαίνει βαθμολογία. Να σου το πω αλλιώς. Υπάρχουν, ας πούμε, 5 εταιρείες που πουλάνε γύρους έτοιμους. Και όλα τα μαγαζιά παίρνουν από τις 2 πιο δυνατές. Η μεγαλύτερη πλειοψηφία από τα σουβλατζίδικα που έχουν έτοιμο γύρο παίρνουν από αυτές τις 2 εταιρείες. Ωραία, οπότε όπου πηγαίνεις, τρως τον ίδιο γύρο. Ο ίδιος είναι, η ίδια εταιρεία το πουλάει. Απλά αλλάζει το όνομα του σουβλατζίδικου. Γενικά, το χειροποίητο είναι πάντα καλύτερο. Ο κάθε μάγειρας, ο κάθε σουβλατζίδης μπορεί να δώσει τη δικιά του γεύση σε ό,τι θέλει. Και εδώ δεν είμαστε του ζουμερού του γύρου. Πάει λίγο προς το πιο στεγνό. Αλλά είναι πολύ νόστιμο. Δεν είναι στεγνό. Απλά δεν είναι αυτό το που έχει μέσα στις χίλιες μαλακίες που το κάνει και στάζει νερά αφού 15 μέρες αφού έχει ψηθεί. Είναι κρέας. Θα στεγνώσει με ψηθεί. Τι περιμένει. Αυτός ο γύρος και 5 μπύρες δίπλα δεν θες κατά τη ζωή σου. Έχει γεύση όλο, έχει σε γεμίζει, σου γεμίζει εδώ. Και το τσατζίκι με τη μουστάρδα πάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μην αρχίσετε πάλι, όχι κέτσαπ μουστάρδα, τζατζίκι με τη μουστάρδα πάει. Το συγκεκριμένο μου αρέσει πιο πολύ από το ελληνικό. Όχι. Αλλά για μένα και τις δικές μου γεύσεις είναι μέσα στα 10 καλύτερα σουβλάκια που έχω φάει ζωή μου. Εύκολα. Και σε αυτά τα σουβλάκια γενικά, ρε παιδί μου, δεν αξίζει να τους βάζεις βαθμολογία. Ποιος είμαι εγώ να πάω να κρίνω τώρα τον 30 χρόνια σουβλατζί. Βαθμολογούμε σαν καταναλωτές ή βαθμολογούμε για να τα ακούτε εσείς πιο πολλές φορές. Γιατί κάτι πρέπει να πούμε. Θα μπορούσα να σου πω απλά μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Αυτό ήταν το σωστό. Οπότε εδώ πέρα δεν θα βαθμολογήσω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω και φανήκαν τόσο καλοί άνθρωποι, αλήθεια σου λέω. Όποιος θέλει να τους στηρίξει, επειδή τώρα ήρθαν από το νησί, σπάνε και πέρα στο μαγαζί να πάρουν. Το μαγαζί τι είπαμε, λέγεται Το Λιμάνι, είναι στην Ηλιούπολη.
Σε κάτι τέτοια μαγαζιά αξίζει φουλ να τα στηρίξουμε. Φουλ. Πάμε το Par 34, το βρες μου.